Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή και όπως σας έλεγα νωρίτερα θα ανηφορήσουμε, δεν θα το κάνουμε βέβαια καθόλου τυχαία. Ο χειμώνας το απαιτεί και το καλοκαίρι το απαιτεί, γιατί είναι μια περιοχή που μας δροσίζει. Το χειμώνα όμως θα λέγαμε έτσι ότι προσφέρεται, γιατί πραγματικά βιώνεις όλη την ομορφιά του χειμώνα στην πανέμορφη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. Και αυτό που σας λέω κρατήστε το, μην εκπλαγείτε με αυτά τα οποία θα μας μεταφέρει σε λίγο για τις επισκέψεις που δέχθηκε η Σταυρούπολη αυτές τις ημέρες ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης, ο κύριος Απόστολος Ελευθεριάδης. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και υγεία σε όλους. Αυτό είναι Αντιδήμαρχε. Πάνω απ' όλα η περιοχή είναι ανοιχτή, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, όλοι οι δρόμοι. Ανοιχτοί και ο κεντρικός που έρχεστε από Ξάνθη για Σταυρούπολη, αλλά και πάνω μέσα στους οικισμούς. Από προχθές οι αλατιέρες του Δήμου ρίχνουν συνεχώς αλάτι, δεν υπάρχει κανένας οικισμός αποκλεισμένος. Δεν έπεσε, δεν έπεσε. Πολύ χιόνι δεν έπεσε, Αντιδήμαρχε. Δεν έπεσε πολύ χιόνι, αλλά έστω και αυτό το λίγο που έπεσε. Οι χαμηλές θερμοκρασίες το έκαναν πάγο. Γιατί οι θερμοκρασίες είναι στο δασικό χωριό αυτή τη στιγμή μείον 12. Μείον 12 έχουμε στο δασικό χωριό. Μείον 12 στο δασικό χωριό. Μάλιστα. Στη Σταυρούπολη που ερχόμουν και σήμερα το πρωί πάλι είχε μείον 4. Μείον 4, μείον 5 που μπήκαμε στη Σταυρούπολη. Ναι, τώρα βέβαια είναι καλύτερα αυτή την ώρα, γιατί έχουμε ήλιο, λιακάδα. Ήλιος με τα δόντια, Αντιδήμαρχε. Δεν θα ανέβει πάνω από το 0, άντε να ανέβει ένα βαθμό. Κι αν. Ναι, τόσο. Τόσο. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πληροφορήσω όλους τους τηλεθεατές, τέλος πάντων του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ότι το δασικό χωριό ήταν γεμάτο. Αυτές τις μέρες δεν υπήρχε σπιτάκι, μου έλεγε ο Αντιδήμαρχος, που να είναι άδειο στο δασικό χωριό. Ναι. Και τα 12 σπιτάκια γεμάτα, Αντιδήμαρχε. Γεμάτα. Όλα. Εκτός από αυτό, δεν ήταν μόνο ότι και η περιοχή όλη, δηλαδή παραδείγματος χάρη και στα Κομινά του, και ο Ηνίοχος και το άλλο το νέμεσης του Τσεγγελίδη, mm-hmm. δημάρχου, του πρώην δημάρχου, και αυτό γεμάτο. Έτσι. Δηλαδή είχαμε επισκεψιμότητα παρόλο που, που υπήρχαν τα προβλήματα. Είναι οι λάτρεις του χειμώνα και των χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτοί που αγαπά να βλέπουν έστω και αυτό το λίγο χιόνι, έσπευσαν να περάσουν αυτές τις ημέρες επάνω στην πανέμορφη Σταυρούπολη και ορθώς έπρεξαν. Μπράβο. Mm-hmm. Όλα γεμάτα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ενημερώσω ότι στις 21 του μήνα την Παρασκευή κόψαμε τη Βασιλόπιτα εδώ στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, στο Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο της Σταυρούπολης εδώ, με τους εργαζομένους. Έτσι, δεν ξέρω αν είχαμε βγάλει και κάποιες φωτογραφίες, δεν ξέρω αν τις πήρατε. Mm-hmm. Σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, περιβάλλον συγκεντρώθηκαν εκεί, κόψαν την πίτα. Ευχές, ανταλλαγή ευχών. Ναι. Και σήμερα πάλι πίτα όμως έκοβε ο Αντιδήμαρχος. Επειδή το μοιράσαμε λίγο για να μην είμαστε πολλοί, πήγαμε, κόψαμε και στο Βοήθεια στο Σπίτι. Στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Εργαζόμενοι εκεί στο Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο είναι σε ξεχωριστό τέτοιο. Και κόψαμε μια μικρή πίτα ακόμα, τώρα πριν μισή ώρα, κόψαμε την πίτα αυτή. Και θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και από τους εργαζόμενους εδώ, οι οποίοι δίνουν πραγματικά όλο τον εαυτό για την περιοχή, και πιστεύω ότι η μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι υπάλληλοι όλοι, αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία για τη Σταυρούπολη, ότι είναι όλοι από εδώ. Δηλαδή, 5 υπάλληλοι που κόψαμε σήμερα τη Βασιλόπιτα, συν 15 προχθές, είναι όλοι από την περιοχή Σταυρούπολης. Κοιτάξτε, Αντιδήμαρχε, αυτό που λέτε είναι πολύ. Οι πιο πολλοί είναι και μόνιμοι κάτοικοι. Ναι, είναι και μόνιμοι κάτοικοι, και το γεγονός ότι έχουν εργασία προδιαθέτει στο να παραμείνουν στην περιοχή. Όλα έχουν τη σημασία τους. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι, και θα συνεχίσει να είναι ο βασικός μας στόχος. Όχι να μειωθεί ο πληθυσμός, να αυξηθεί. Πρέπει να ανοίξουν και άλλες δουλειές επάνω, Αντιδήμαρχε.
Μακάρι. Πρέπει να δοθεί διέξοδος για τα νέα παιδιά, να μείνουν εκεί, να αγαπήσουν την περιοχή, είναι πανέμορφη, όχι μόνο σαν επισκέπτες, αλλά σαν μόνιμοι κάτοικοι. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, πώς ήταν η Σταυρούπολη και πώς έφτασε σήμερα να μετρά τους ανθρώπους, γιατί όλοι ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο, όλοι αναζητούν το καλύτερο αύριο. Αν θέλουμε λοιπόν να τους κρατήσουμε, εκεί θα επικεντρώσουμε όλοι την προσπάθειά μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονός αυτό, ότι και οι υπάλληλοι επάνω δουλεύουν για τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί είναι ντόπιοι, είναι ντόπιοι, είναι άνθρωποι της περιοχής. Η οικογένεια της Σταυρούπολης, της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης είναι αυτή, αντάλλαξαν τις ευχές τους, τήρησαν και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός. Αντιδήμαρχε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί όσοι αγαπάτε το χειμώνα. Δωμάτιο δεν ξέρω αν θα βρείτε. Υποψιάζομαι ότι αν ψάξουν επίμονα αντιδήμαρχοι, όλο και κάτι θα βρουν για να περάσουν και τις επόμενες ημέρες. Θα σας πληροφορήσω κιόλας ότι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου το δασικό χωριό είναι γεμάτο. Ω, δεν θα βρείτε λοιπόν στο δασικό χωριό. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα τώρα... Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Έχει κλείσει τα δωμάτια του μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Ναι. Αυτές είναι οι μέρες του δασικού χωριού. Η καρδιά του χειμώνα. Ίσως αν είστε τυχεροί, βρείτε κάποιο δωμάτιο από τα ενοικιαζόμενα. Υπάρχουν αρκετά εκεί στην περιοχή και να απολαύσετε το χειμώνα στην πανέμορφη Σταυρούπολη. Αντιδήμαρχε, εσείς μαθημένοι είστε, νομίζω και όλοι οι Βορειοελλαδίτες είμαστε μαθημένοι στις χαμηλές θερμοκρασίες, άλλοι μάλλον εκπλήσονται από αυτό το κύμα κακοκαιρίας, οι συμπατριώτες μας εκεί στην Αθήνα και στα νησιά μας. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά, έτσι, να μην έχουμε καταστάσεις δυσάρεστες, γιατί πολλές φορές οι κακοκαιρίες δυστυχώς συνοδεύονται και από τέτοιου τύπου καταστάσεις, να περάσει και αυτό και να απολαύσουμε έναν χειμώνα με τις όμορφες καλές του μέρες. Τώρα σκεφτείτε, παγωνιά επάνω, μείον 4-5, και αντιδήμαρχε μου λέγατε έχει αρχίσει και ξεμητίζει εκείνος ο ήλιος, αρχίζει και βγαίνει και ο ήλιος με τα δόντια. Πανέμορφο το σκηνικό, έτσι, πανέμορφο, για όσους έχουν βέβαια την αντοχή να το ζήσουν όλο αυτό. Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Καλημέρα κύριε Ελευθεριάδη, καλημέρα σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου στην πανέμορφη Σταυρούπολη και την καλημέρα μας από τα βάθη της καρδιάς μας σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Φρόντισαν και η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος Ξάνθης πριν την έλευση της κακοκαιρίας, γιατί δεν ξέραν τι θα αντιμετωπίσουν, να ρίξουν αλάτι και στον εθνικό δρόμο, αλλά και στην εθνική οδό, στον κεντρικό δρόμο, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, προκειμένου να προλάβουν και συνθήκες παγετού. Παγετό έχουμε, είναι βεβαίως διαχειρίσιμη η κατάσταση, ακούσατε και τον αντιδήμαρχο. Υπάρχει πάγος, αυτός είναι ο λόγος που με απόφαση και του Δημάρχου δεν λειτουργούν σήμερα τα σχολεία στη Σταυρούπολη, οι χαμηλές θερμοκρασίες, ούτε και το νηπιαγωγείο στο Δαφνώνα. Ο παγετός είναι η αιτία. Αλλά για όσους θέλετε να απολαύσετε το χειμώνα και αγαπάτε αυτές τις καιρικές συνθήκες, τι πιο όμορφο, τι πιο ωραίο να κάνετε μια βόλτα, εφόσον με ασφάλεια μπορείτε να μετακινηθείτε. Προς όποιον οικισμό και αν επιλέξετε, θα απολαύσετε το χειμωνιάτικο σκηνικό. Δεν έπεσε πολύ χιόνι. Εκείνο όμως το οποίο ανησύχησε τις αρχές είναι ότι έστω αυτή η ασθενήσιον όπτωση συνοδευόταν από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε στο γεγονός ότι θα σημειώνονταν παγετός. Έσπευσαν λοιπόν να κάνουν διαχειρίσιμη την κατάσταση που έβλεπαν ότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, ρίχνοντας αλάτι στους δρόμους. Μπορείτε να μετακινηθείτε άνετα προς όποιον προορισμό και αν επιλέξετε. Η ίδια είναι και η κατάσταση από την άλλη πλευρά, και εκεί έριξε χιόνι, όχι μεγάλες ποσότητες από την πλευρά του Δήμου της Μίκης, όμως και εκεί έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν και στο Δήμο Μίκης ο αναπληρωτής δημάρχου, τα περαστικά μας και στον Δήμαρχο, ο οποίος περνάει μια περιπέτεια με τον κορονοϊό.